Κυρία Ταβουλάρη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Για πείτε μας, τι ακριβώς έχει συμβεί. Κοιτάξτε, η ιστορία εδώ από την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, αυτή τη μαφία όπως την έχουμε χαρακτηρίσει και πραγματικά επιβεβαιωνόμαστε, συνεχίζεται. Εδώ στη Ρόδο είχαν κάνει το συνεδριακό κέντρο και το ξενοδοχείο σαν ναστακό, γεμάτο από security και μπράβους ανθρώπους που καμία σχέση δεν έχουν ούτε με εργατικά σωματεία ούτε με κίνημα. Απέκλεισαν ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στο συνέδριο της τριτοβάθμιας οργάνωσης, δηλαδή, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν αποκλεισμένα. Και αυτό το πράγμα, η έκτοτη ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, το ονόμαζε συνέδριο. Αυτό το πράγμα θέλανε να κάνουν, κρυμμένοι από τους εργαζόμενους και από όλο τον κόσμο. Να μην γίνει συζήτηση για μια ακόμα φορά, να μην αποκαλυφθούν, να μην συζητηθούν αυτά τα χάλια που πραγματικά έχουν δημιουργήσει το συνδικαλιστικό κίνημα, με τους εργοδότες και τους νόμους αντιπροσώπους να ψηφίσουν για να βγάλουν μια διοίκηση προαποφασισμένη από μια έκπτωτη, το ξαναλέμε, ηγεσία. Μια κάλπη έτοιμη είχαν και απλά θέλαν να βρουν τρόπο να τη σφραγίσουν και να την κατοχυρώσουν. Αυτό το πράγμα. Σχετικά με τα επεισόδια, κύριε Ταβουλάρη, έχετε περισσότερα στοιχεία τι ακριβώς έγινε? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ δεν υπάρχουν επεισόδια. Οι συνδικαλιστές και οι σύνεδροι ήμασταν εδώ στο χώρο, όπως είχαμε πει, να διαδηλώσουμε για να γίνει συνέδριο εργατικό, να φύγουν οι νόθοι και να φύγουν οι εργοδότες. Το ότι οι διάφοροι εδώ μπράβοι και τραμπούκι που έχει φέρει η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ για να την περιφρουρήσουν από τους ίδιους τους εργαζόμενους προκαλούσε και ήθελε να δημιουργήσει σκηνικό. Υπήρξαν αυτό και τραυματισμοί, τους. Κυρία Ταβουλάρη. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Κανένας δεν έφυγε τραυματίας από εδώ. Κανένας δεν έφυγε τραυματίας. Και όλα αυτά που λέγονται είναι απλά για να δημιουργούμε. Γιατί υπάρχουν καταγγελίες για λωστούς, για αυτά, γιατί υπήρχαν τραυματισμοί. Και άσχημα επεισόδια. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να κάνει αυτοψία να δει. Εδώ είναι και οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου, εδώ είναι τα πράγματα όλα. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει και να δει με τα μάτια του. Όποιος έχει μάτια βλέπει που λέμε. Αλλά εδώ οι άνθρωποι θέλανε να προστατευτούν από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Και φέρανε δυνάμεις τέτοιες για να τους προστατεύσουν. Δεν πιάστηκαν στα χέρια, κυρία Ταβουλάρη. Για να προβοκάρουν. Δεν υπήρχε κανένα ζήτημα τέτοιο. Εδώ παρέμβαση έγινε από συνδικαλιστές, εργαζόμενους, ανθρώπους εκλεγμένους. Δηλαδή, μας λέτε, δεν έσπασαν ούτε πόρτες, ούτε μπήκαν μέσα με λωστούς στην. Σας λέω ότι όποιος έχει μάτια βλέπει και τίποτα από αυτά δεν υπήρξε. Και προκαλούμε τον καθένα να έρθει εδώ να δει. Μάλιστα. Σας ακούμε, κυρία Ταβουλάρη, και απαντάτε σε αυτά που κυκλοφορούν. Ήσασταν εκεί. Διαψεύδετε το οτιδήποτε έχει συμβεί εκεί πέρα σε θέματα βίας, με λωστούς, σπασίματα πόρτας ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ είμαστε εκλεγμένοι συνδικαλιστές, άνθρωποι που δίνουμε τη μάχη κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς και απέναντι στην εργοδοσία και απέναντι στις δυνάμεις καταστολής και απέναντι σε όλους αυτούς που έχουν τσακίσει τους εργαζόμενους και η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ καλεί όλους αυτούς για να την προστατεύσουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Και έχουμε πει και το έχουμε εκδηλώσει με όλους τους τρόπους και με εξώθηκα και με όλους τους τρόπους που μπορεί κανένας να έχει στα χέρια του ως όπλο για να γίνει συνέδριο εργατικό. Δεν θέλουν να το κάνουν αυτό το πράγμα και αναλαμβάνουν όλη την ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Κυρία Ταβουλάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Καλή σας ημέρα.